Χαιρετίζουμε τους δεκάδες χιλιάδες απεργούς σε όλη την Ελλάδα, τους χιλιάδες εργαζόμενους που συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις εδώ στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της χώρας. Η σημερινή απεργία είναι έμπραχτη απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στα άλλα αστικά κόμματα ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ. Είναι απάντηση στη μεγαλοεργοδοσία που όλοι αυτοί μαζί τρομοκρατούν και εκβιάζουν τους εργαζόμενους. Ότι τώρα τάχα δεν είναι η ώρα για διεκδικήσεις, ότι τώρα δεν είναι η ώρα για αγώνες, για να ανακουβιστούν τα εργατικά, λαϊκά, νοικοκυριά από το κύμα της ακρίβειας που εξαναμίζει το εισόδημά τους. Δεν είναι δυνατό, συνάδελφοι, την ίδια στιγμή που ελληνικές κυβερνήσεις είναι πρώτες στις νατοϊκές δαπάνες, πληρώνοντας πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εξοπλισμούς που δεν έχουν καμιά σχέση με την άμυνα της χώρας, να κουνάνε το δάχτυλο στους εργαζόμενους και να επικαλούνται τις αντοχές της οικονομίας και να μας λένε ότι πρέπει να ζούμε με ψίχουλα. Είναι απάντηση στη σημερινή απεργία στην κυβέρνηση και στους επιχειρηματικούς ομίλους που σχεδιάζουν να επιβάλλουν με βάση τον νόμο έκτρωμα βούρτσης Αξιόγλου νέες αυξήσεις ψίχουλα στον κατώτερο μισθό. Ότι οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα δεν συμβιβάζονται, αλλά απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις του μισθούς στους κλάδους και στις επιχειρήσεις. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση που για άλλη μια φορά προσπάθησε να ποινικοποιήσει την απεργία στους ενεκτές της εναέρειας κυκλοφορίας και σαν τρόλεϊ, χρησιμοποιώντας το αντιδραστικό οπλοστάσιο που ίδια έφτιαξε με τον νόμο Χατζηδάκη. Όμως, συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι της χώρας έδωσαν απάντηση. Ο νόμος Χατζηδάκη κατέληξε σήμερα εκεί που το αξίζει, στα σκουπίδια. Και αυτή η απόπειρα να ποινικοποιηθεί ο αγώνας των εργαζομένων έπεσε στο κενό. Σήμερα, συνάδελφοι, η μέρα απεργίας, η κυβέρνηση δείχνοντας το ταξικό της μίσος απέναντι στους εργαζόμενους, προχώρησε σε ακόμα μία πρόκληση. Έφερε στη Βουλή για ψήφιση και μετατροπή του ΟΑΕΔ σε ανώνυμη εταιρεία. Να δοθούν δηλαδή τα χρήματα από το υστέρημα των εργαζομένων που πηγαίνουν για τους άνεργους με σχέση στους μεγαλοεργοδότες. Το μίσος απέναντι στους εργαζόμενους δεν κρύβεται. Γι' αυτό, συνάδελφοι, σήμερα είναι η απεργία. Και η σημερινή απεργία είναι συνέχεια και κλιμάκωση μια σειρά αγώνων που αναπτύχθηκαν από τις ομοσπονδίες και τα συνδικάτα που είχαν ως προμετωπίδα την κλαδική σύμβαση, την υπεράσπιση δικαιωμάτων και θέσεων εργασίας. Αγώνων που έδωσαν βαθιές ανάσεις στο κίνημα, που το όθησαν να κάνει κάποια βήματα μπροστά. Τέτοιοι αγώνες που συνεχίζονται και κλιμακώνονται είναι αυτός ο ηρωικός αγώνας της ΛΑΡΚΟ, που για 26 μήνες συνεχίζουν να εργάζονται κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Ο αγώνας τους και η αλληλεγγύη των συνδικάτων και του λαού είναι αυτά τα στοιχεία που τους έφεραν μέχρι εδώ και θα συνεχίσουν μέχρι τη νίκη. Είμαστε όλοι δίπλα τους. Είναι ο αγώνας στα πετρέλαια Καβάλας κόντρα στις απολύσεις και στην εφαρμογή του νόμου έκτρωμα Χατζηδάκη με την νομοποίηση των απολύσεων των συνδικαλιστών. Είναι ο αγώνας στον Πειραιά, στην Κόσκο και στη Ζώνη για την πάλη για τις παραφορμικές για σύμβαση. Είναι ο αγώνας που αναπτύξαμε το προηγούμενο διάστημα η Ομοσπονδία Οικοδόμων, όπου μετά από δύο κλαδικές απεργίες με αιχμή αυτό της σύμβασης, με στάσεις εργασίας, με συνελεύσεις σε όλα τα μεγάλα εργοτάξια, με ενημέρωση όλων των σωματείων, από όλα τα σωματεία σε όλη τη χώρα, έχουμε φέρει σε πίεση την εργοδοσία και είμαστε κοντά στην υπογραφή σύμβασης. Η σημερινή απεργία γίνεται σε μια περίοδο, όπως φυσικά είπαν και προηγούμενοι, που είναι και στο επίκεντρο των εξελίξεων ενός υπεριαλιστικού πολέμου.
σε αυτή τη γειτονιά όπου μακελεύουν τους λαούς, όπου το σύνολο των αστικών κομμάτων, σαν έτοιμα από καιρό, στρατεύτηκαν με το ένα από τα δύο υπεριαλιστικά στρατόπεδα και στηρίζουν ενεργά τους νατοϊκούς και συμμάχους τους, στέλνοντας όπλα και παραχωρώντας όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις μέσω του ελληνικού εδάφους να προωθηθούν στρατεύματα στα σύνορα της Ουκρανίας. Σκοπός τους, συνάδελφοι, είναι να εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αστική τάξη της χώρας μας, στο να πάρει μέρος από τη λία του πολέμου. Τα κέρδη από το μακέλεμα του ουκρανικού λαού είναι ήδη πολλά. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο με τη μεταφορά LNG από την Αμερική θα του επιφέρουν τεράστια κέρδη. Όλος ο προπαγανδιστικός μηχανισμός λιδώρησε, χλέβασε και επιτέθηκε σε όποιον δεν στρατεύτηκε με κανένα υπεριαλιστικό στρατόπεδο, σε όποιον μίλησε για υπεριαλιστικό πόλεμο και διατράνωσε την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό. Ακολούθησαν τη γνωστή περπατημένη: όσοι δεν είναι μαζί μας είναι εχθροί μας. Εκφράζουμε από αυτό το βήμα την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους που αρνούνται να υπηρετήσουν τους σκοπούς των ατοικών μακελάριων, μεταφέροντας πολεμικό υλικό έξω από τα σύνορα της χώρας, όπως έγινε με τους εργαζόμενους Τρενοσέ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους φαντάρους που αρνούνται να υπηρετούν τα ίδια βάρβαρα αμερικανοτατοϊκά σχέδια και καταγγέλουν δημόσια με επιστολές στις μονάδες τους τη νέα ανθρωποσφαγή. Τα εργατικά κέντρα και σε κάθε πόλη και όλα τα συνδικάτα είναι μαζί τους. Θα είναι η ασπίδα τους, το στήριγμά τους και σε αυτή τη μάχη. Φυσικά δεν μπορούμε και να μην εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους καλλιτέχνες και σε όποιον υπερασπίζεται την ειρήνη και το δίκαιο. Ναι, συνάδελφοι, δεν επιλέγουμε ληστή, είμαστε με τους λαούς. Απαιτούμε καμία εμπλοκή της χώρας μας. Κανένας φαντάρος εκ των συνόρων να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Αλήθεια άραγε, όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι και Νατοϊκοί, νεοφιλελεύθεροι και προοδευτικοί, πού ήταν όταν ο Πούτιν έστελνε στρατεύματα στο Καζακστάν? Εκεί βέβαια τσιμουδιά δεν έβγαλαν, γιατί πήγε να καταπνίξει εργατική λαϊκή αντίσταση και εξέγερση. Τους οδηγεί σε αυτά τα ζητήματα το ταξικό τους ένστικτο. Στο μόνο που με νοιάζουν είναι να τσακίζουν τα εργατικά λαϊκά κινήματα. Βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, για μας ο πόλεμος έχει ξεκινήσει πολύ πριν ξεσπάσει με τα όπλα εκεί στην Ουκρανία. Ξεκίνησε και ερχόταν κατά κύματα με τις μεγάλες αυξήσεις που εμφανίστηκαν μαζί με την ανάπτυξη στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και συνενέργεια. Η κυβέρνηση που γνώριζε το τσουνάμι των ανατιμήσεων που ερχόταν προνόησε και θωράκιζε τους παρήχους ενέργειας με την άθλια ρήτρα αναπροσαρμογής που ψήφισε τον περασμένο Σεπτέμβρη, αναπροσαρμόζοντας τα συμβόλαια με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η κερδοφορία τους, να μην χρεοκοπήσουν οι πάροχοι και να μετακυληθεί όλο αυτό το κόστος στα λαϊκά νοικοκυριά, για να χρεοκοπήσουν για άλλη μια φορά τα ελληνικά νοικοκυριά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απόγνωση. Για το λαό δεν πήρε κανένα μέτρο, παρά αυτά τα πενιχρά 2% δήθεν δεν άντεχε οικονομία και δίνανε δισεκατομμύρια στα μονοπόλια, και το γελίο αυτό 45 ευρώ για 3 μήνες να πας 2 φορές στη δουλειά, χάρισμα από τους γελίους αυτούς ανθρώπους. Το ταξικό εργατικό κίνημα θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις για το αγαθό της ενέργειας, που πρέπει να είναι φθηνό για όλο το λαό. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες από κοινού με επαγγελματίες, για να μην μείνει κανείς στο σκοτάδι. Το έχουμε κάνει πράξη όλα αυτά τα χρόνια που η ενεργειακή φτώχεια υπήρχε και πριν γίνει ακριβό το ρεύμα. Για να μπει πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, για να καταργηθεί αυτή η άθλια ληστεία αναπροσαρμογής. Την ίδια περίοδο που συζητάμε, συνάδελφοι, η πανδημία συνεχίζει ακάθεκτη. Μετράμε καθημερινά δεκάδες νεκρούς. Αυτές είναι οι καταστροφικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης του αγαθού, της υγείας
και ο χαμός 27.000 συνανθρώπων μας. Το νέο ΣΥ που προωθεί κυβέρνηση και σημαίνει παραπέρα ιδιωτικοποίηση είναι ευθύνη όλων μας να το αντιπαλέψουμε. Έχουμε χρέος στα παιδιά μας και σε αυτούς που άδικα χάσαν τη ζωή τους από την πανδημία. Συνάδελφοι και συναδέρφισες, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έδωσε στη δημοσιότητα την πρόταση νόμου για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με την οποία διαμορφώνουμε πρόταση ως βάση επαναφοράς της διαπραγματεύσης με τους εργοδότες στα 825 ευρώ κατώτερο μισθό, που παίρνει υπόψη το γεγονός ότι ήδη σήμερα ο κατώτερο μισθός βρίσκεται στα 663 ευρώ, στο ύψος δηλαδή του 2007. Κριτήριο για τον ορισμό αυτού του ύψους του μισθού είναι η ανάγκη να αναπληρωθεί ένα μέρος των μεγάλων απολειών του εργατικού εισοδήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτερος μισθός καταγκρεμίστηκε το 12 κατά 22% και τους τελευταίους με τους μνημονιακούς νόμους που ψηφίσαν όλες αυτές τις κυβερνήσεις και τους τελευταίους μήνες σημειώνει απώλειες πάνω από 10%. Ενώ ο πληθωρισμός, όπως είδατε όλοι, σκαρφαλώνει γοργά με τα επίσημα στοιχεία, γιατί σίγουρα είναι πολύ περισσότερο στα 8%. Πά στο σούπερ μάρκετ και παθαίνει έφραγμα με τις τιμές που κάθε μέρα αλλάζουν. Προσλάβαν υπαλλήλους για να αλλάζουν τιμές. Εκεί φτάσανε. Ταυτόχρονα, συνάδελφοι, με το μισθό απαιτούμε ρήτρα αναπροσαρμογής για το μισθό με βάση τον πληθωρισμό, όπως κάνανε για τα αφεντικά τους, που κάνανε ρήτρα αναπροσαρμογής για να τα οικονομάνε στους παρόχους ενέργειας, να κάνει ρήτρα αναπροσαρμογής για τον κατώτερο μισθό. Αλλά πούντι. Δεν έχουν τσίπα, συνάδελφοι, όπως είπα προηγουμένως, έχουν ταξικό μίσος απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Απαιτούμε την κατάργηση όλων αυτών των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τους μισθούς και τον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας. 7 ώρο πενθήμερο, 35 ώρο και σταθερή εργασία, σταθερά δικαιώματα. Την επαναφορά φυσικά όλων αυτών των κατακτήσεων που πάρθηκαν πίσω με τα μνημόνια, τριετίες, την αρχή της αμνοϊκότερης σύμβασης, την κυριακάτικη αργία, την πληρωμή των πυρηνών και όλα αυτά που τα λώσανε τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά το επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού και να το παίρνουν όσοι το δικαιούνται πραγματικά και όχι με αυτά τα τερτύπια που κάνουν και αποκλίνουν χιλιάδες άνεργους από το δικαίωμα στο να ζουν. Και φυσικά αυτή την κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού της καταγγελίας σύμβασης απόλυσης με ή χωρίς προειδοποίηση για να μειώνουν αυτά που μπορεί να πάρει ως αποζημίωση ο εργαζόμενος. Την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων γυναικών και της μητρότητας. Συνάδελφοι, συναδέρφισες, με όπλο την ενότητα της εργατικής τάξης απέναντι στην εργοδοσία, στους μονοπωλιακούς ομίλους, σε κάθε εργοστάσιο και χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, τα συνδικάτα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε επιθετική καλά οργανωμένη ενημέρωση, εξασφαλίζοντας σε κάθε βήμα την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, να γίνει υπόθεση των εργαζομένων η Εθνική Γυναικείας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Δεν είναι κάτι έξω από τους χώρους δουλειάς. Είναι υπόθεση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Για να μπορέσουμε να υπάρξουν νίκες σε κάθε κλάδο και σε κάθε χώρο δουλειάς. Έχουμε δυνατότητα, έχουμε οικοδομήσει, συνάδελφοι, γερές, οργανώσεις σε πολλούς χώρους να γίνουν ακόμα περισσότερες αυτές για να περάσουμε σε αντεπίθεση. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σε όλα τα παραπάνω που είπαμε, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ έχει πάρει σαφίδες με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν μπαίνει αμφισβήτηση. Δεν παρέλειψε φυσικά να πάρει και θέση και υπέρ των υπεριαλιστών με τις αστικές κυβερνήσεις της χώρας, με το ευρωανατολικό στρατόπεδο. Δεν χάνουν ευκαιρία να δείξουν πόσο ευρωανατολική είναι και αυτή. Η εμφάνισή της μετά από 4 χρόνια πλήρους απουσίας από οποιαδήποτε κινητοποίηση έχει να κάνει και με την προεκλογική περίοδο και την προσπάθεια να εκφράσει τη σοσιαλδημοκρατία μέσα στο κίνημα. Οι λογικοί που προσπαθούν να περάσουν και να καλλιεργήσουν ότι οι αγώνες στον δρόμο έχουν ταβάνι και αυτό που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι είναι να περιμένουν τις εκλογές ώστε να ψηφίσουν να αλλάξει η κυβέρνηση είναι προκλητικό και πρόστιχο για το κίνημα.
Εάν είχαμε ακούσει τις παρατρήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και περιμέναμε τις εκλογές, τότε ο νόμος Χατζηδάκη δεν θα είχε πάει σήμερα στα σκουπίδια. Γιατί μέχρι χτες μας έλεγαν δεν βγαίνει τίποτα, πρέπει να έρθει η κυβέρνηση της αριστεράς να καταργήσει τον νόμο. Όμως ο νόμος Χατζηδάκη καταργήθηκε σήμερα στην πράξη και πήγε εκεί που το αρμόζει. Δεν θα είχαν κερδίσει τίποτα οι 1.200 εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ αν περιμένανε να περάσουν 4 χρόνια για να ψηφίσουν να αλλάξει η κυβέρνηση, να έρθει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει συμφωνήσει με την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, με το ξεκπούλημά της, και είναι όλα αυτά υπογεγραμμένα, συμφωνημένα και αποδεδειγμένα και δεν μπορούν να κοροϊδεύουν άλλο τους εργαζόμενους. Όλοι αυτοί οι χιλιάδες εργαζόμενοι θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί από τον αγώνα στην Κόσκο, στην Ιφού. Θα περιμέναμε όλοι κάθε 3-4 χρόνια να ψηφίσουμε, να αλλάξει η κυβέρνηση. Όμως, συνάδελφοι, ο λαός γνωρίζει, οι εργάτες γνωρίζουν ότι ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση και η αντίσταση. Ότι το μόνο όπλο που έχουμε είναι η αλληλεγγύη. Άλλωστε, συνάδελφοι, γνωστοί είναι πλέον σε όλους η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε περάσει το προηγούμενο διάστημα και ακολούθησε κατά γράμμα τις επιλογές της αστικής τάξης, καθώς και η νατοϊκή τους στράτευση και έτσι το πόσο Αμερικανών ήταν νατοϊκοί αποδείχτηκαν, αφού το δώρο που πήραν οι Αμερικάνοι για την Αλεξανδρούπολη είχαν να το νιώσουν και να ευχαριστούν πολλά χρόνια οι νατοϊκοί για το πόσο καλό δώρο τους έκαναν με αυτή την Αλεξανδρούπολη, την οποία την κάνανε προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικάνων. Βλέπετε πόσα περνάνε εκεί πέρα καθημερινά τα στρατεύματα και πάνε πάνω να μακελέψουν λαούς, και το εργατικό ταξικό κίνημα δίνει απάντηση και σταματάει τα τρένα που πάνε να δολοφονήσουν τους εργαζόμενους και τους λαούς της χώρας που μένουν την περαστική πόλεμη. Συνάδελφοι και συνάδελφισσες, το επόμενο διάστημα τα συνδικάτα θα κριθούν από το κατά πόσο δουλεύουμε μαζικά και με σχέδιο ώστε να πολλαπλασιάζουν τις αιστείες αντίστασης, να εγκυκαδωθεί το κύμα αλληλεγγύης, να δυναμώσει ο αγώνας για αξιοπρεπή ζωή, να ανέβει ο βαθμός οργάνωσης, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο αντικαπιταλιστική, αντιπεριαλιστική πάλι. Αυτοί οι συνάδελφοι μας θέλουν την περίοδο της ειρήνης να μας λιώνουν για τα κέρδη τους και στον πόλεμό τους να γινόμαστε κρέας για τα κανόνια τους και πάλι για τα κέρδη τους. Παρά την καλοπληρωμένη προπαγάνδα, τον αποπροσανατολισμό, την αποχάβνωση και τον εξανθρωπισμό που επιχειρούν εναντίον του λαού της χώρας μας, καταφέρει ένα μεγάλο κομμάτι να περαμένει υγιή και σκεπτόμενο, προβληματισμένο, και αυτό τους κάνει να εξοργίζονται και τρέμουν την ημέρα που αυτός ο λαός θα ξεσηκωθεί και εκείνη η ημέρα δεν θα αργήσει. Συνεχίζουμε τον ανυποχώρητο αγώνα, χωρίς να χαθεί μέρα. Από αύριο και όλα συνεδριάζουν οι διοικήσεις των συνδικάτων. Οργανώνονται συνελεύσεις και συγκεντρώσεις. Θέτουν συγκεκριμένο σχέδιο ανακλάδο και χώρο δουλειάς με κλιμάκωση των αγώνων την Πρωτομαγιά. Αυτή η Πρωτομαγιά έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο λαός μας δοκιμάζεται σε συνθήκες πολέμου, νέο υπεραλιστικού πολέμου, και πληρώνει πανάκριβα τα κέρδη των μεχηματικών ομίλων. Εμείς όμως δεν διαλέγουμε στρατόπεδο εδωλιστών. Είμαστε με τους λαούς ενάντια στη φτώχεια, τον πόλεμο, την προσφυγιά, την εκμετάλλευση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να κυριαρχήσει στις συγκεντρώσεις συνδικάτων την Κυριακή της Πρωτομαγιάς 10.30 στο Σύνταγμα και σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.